Ένα ρητό λέει πως εάν μια δουλειά θέλεις να την κάνεις σωστά, πρέπει να την κάνεις μόνος. 4 ολόκληρα χρόνια μετά λοιπόν, ο Ζακ Σνάιντερ έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει το έργο που είχε αφήσει μισοτελειωμένο πίσω στο 2017 λόγω του ευνίδιου χαμού της κόρης του. Το σημερινό βίντεο μπορεί να μην περιέχει spoilers όπως θα κατάλαβες και από τον τίτλο, όμως περιέχει πολύ ωραία και ιδιαίτερα πραγματάκια για μια ταινία που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερη περίπτωση από μόνη της. Εγώ λέω όμως να μην καθυστερούμε άλλο και να πάμε να μιλήσουμε για το Ζακ Σνάιντερς Justice League. Έτοιμοι, φύγαμε! Επιτέλους μετά από καιρό ρε φίλε, μιλάω για μια καινούρια ταινία. Τι, δεν είναι καινούρια ταινία, την έχεις ξαναδεί. Ευθυμίσαμε, μπράβο ρε σατανά, πού τα βρίσκεις ε. Λοιπόν, μιας και ευθυμίσαμε, να υπενθυμίσω και σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like. Λοιπόν, επιτέλους το σωστό, το ορθόδοξο, το Justice League ήρθε και είχε πολύ δύσκολη αποστολή. Πρώτον, γιατί ήδη υπήρχε ένα Justice League, το Whedon's Cut του 2017, και δεύτερον, γιατί το hype για αυτή την ταινία ήταν τόσο μεγάλο που καταλαβαίνετε ότι αν δεν ικανοποιούσε τις προσδοκίες των fans, τότε η προσγείωση θα ήταν απότομη. Πριν ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε καθαρά για την ταινία, παιδιά, να σας πω ένα πολύ ωραίο fact. Και αυτό είναι ότι για το Zack Snyder's Justice League, η μόνη καινούρια σκηνή που γυρίστηκε ήταν το Nightmare Scene, αυτή δηλαδή με τον Joker που έχετε δει και από τα trailers. Όλες οι υπόλοιπες σκηνές προϋπήρχαν από το 2016 και 2017 που είχαν γίνει τα γυρίσματα της ταινίας. Αυτό δηλαδή αυτομάτως σημαίνει ότι ο Whedon πήρε 3 ώρες υλικού, γυρισμένου έτοιμου υλικού και απλά τα πέταξε. Βέβαια, να πούμε εδώ πως να μην σταυρώνουμε άδικα τον Whedon, γιατί στον άνθρωπο ανατέθηκε η πολύ δύσκολη αποστολή να ολοκληρώσει ένα μισοτελειωμένο έργο, ένα όραμα ενός άλλου σκηνοθέτη, σκηνοθέτη που είναι και εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας. Οπότε και αυτό που βγήκε, καλό ήταν. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε καθαρά για το νέο Justice League και θα ξεκινήσουμε από τα καλά. Μουσικάρα! Θα μπορούσα να κάθομαι σε ένα άδειο δωμάτιο και να κοιτάω το ταβάνι και από πάνω να παίζει το soundtrack της ταινίας και να φαίνομαι γαμάτος. Ο συνονόματος κύριος Tom Holkenborg, ή αλλιώς Junkie Excel όπως είναι το ψευδώνυμό του, έφτιαξε μια απίστευτη επική soundtrackάρα όπου όταν ακουγόταν οποιοδήποτε κομμάτι στην ταινία ανέβαζε ένα σκαλί το ήδη εννοείται υψηλής ποιότητας οπτικό θέαμα. Παιδιά, αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε κάποιο χαρακτηριστικό της ταινίας ως MVP, τότε αυτό θα ήταν το soundtrack. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε βγει, θα πάω και θα το αγοράσω. Και για να καταλάβετε λίγο καλύτερα, παιδιά, γιατί πράγμα μιλάω, όταν έδειχνε τις Αμαζόνες, έπαιζε από κάτω ένα πολύ ωραίο soundtrack που είχε πινελιές και νότες, λίγο από soundtrack της Τρίας, από του Μονομάχου, από τους 300, κάτι που όχι μόνο τέριαξε, αλλά άλλαζε όλο το χαρακτήρα. Και με κάνει, παιδιά, να σκέφτομαι και να θέλω να δω μια solo ταινία με τις Αμαζόνες με αυτό ακριβώς το μουσικό περιτύλιγμα. Πάμε όμως στη σκηνοθεσία τώρα. Ο Ζακ Σνάιντερ, παιδιά, είχε την ευκαιρία μετά από ολόκληρα 4 χρόνια να ολοκληρώσει το όραμά του. Και για να πω την αλήθεια, είχε 2 συμμάχους σε αυτό. Και το πρώτο είναι ότι είχε πολύ περισσότερο χρόνο για να σκεφτεί το πώς θα ολοκληρώσει αυτό το όραμα. Και το δεύτερο είναι ότι είχε και το feedback 4 ολόκληρων χρόνων από το Whedon's Cut. Τα εκμεταλλεύτηκε λοιπόν όλα αυτά και έφερε στους fans ένα Justice League που ήθελαν και που άξιζαν στην τελική. Η ταινία όντως από το πρώτο κιόλας λεπτό μέχρι το τελευταίο σου δίνει το αίσθημα του επικού. Ότι αυτό που βλέπεις ρε παιδί μου είναι σημαντικό, ότι είναι σοβαρό, ότι είναι κάτι αξίας. Όμως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν την κάνουν αυτόματα και έπος, όπως έχω δει πολλούς να τη χαρακτηρίζουν. Γιατί ένα έπος, παιδιά, μεταξύ άλλων θα πρέπει να έχει και κάτι που να αλλάζει την ιστορία του σινεμά, κατά την άποψή μου βέβαια. Και το Justice League έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό, εάν όμως βγει και μια δεύτερη ταινία. Γιατί από μόνη της είναι απλά μια ποιοτικότατη ταινία,
η οποία προετοιμάζει το δρόμο για κάτι που δεν θα έρθει ποτέ. Εκτός και αν η DC αλλάξει άποψη μετά την επιτυχία αυτού του Justice League και αναθεωρήσει, γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή έχει ένα χρυσάφι στα χέρια της που απλά το έχει πετάξει. Γιατί ο Zack Snyder, παιδιά, κατάφερε όχι μόνο να σώσει το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, αλλά κατάφερε να του δώσει προσωπικότητα, να του δώσει νόημα, να του δώσει και υπόσταση. Γιατί η ταινία σε 4 ώρες καταφέρνει να σου σετάρει 2 ολοκέντρους χαρακτήρες, τους οποίους τους βάζει μαζί με άλλους 6 και τους δένει αρμονικότατα. Παιδιά, μιλάμε περί κατορθώματος, έτσι. Γιατί κάποιος θα έλεγε, ρε Θωμά, είναι 4 ώρες, οπότε υπάρχει χρόνος να σεταριστούν πράγματα. Όχι, παιδιά, γιατί οι 4 ώρες για μια ταινία δεν είναι συν, αλλά μείον της. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα μέσα σε αυτές τις 4 ώρες ο οποιοσδήποτε θεατής να βαρεθεί. Και με το καινούργιο Justice League όχι απλά δεν βαρέθηκα, αλλά μπορώ να πω ότι για 4 ώρες με είχε ακριβώς εκεί. Εν αντιθέσει με το Whedon Scott που ήταν 2 ώρες και στη μέση της ταινίας είχα σκυλοβαρεθεί. Όλα γίνονται ομαλά, οι χαρακτήρες εντάσσονται πολύ ωραία και αρμονικά στο σύνολο και επιτέλους καταλαβαίνεις το τι διάολο γίνεται σε αυτή την ταινία. Επιτέλους καταλαβαίνεις το γιατί παλεύουν αυτοί εδώ, τι διακυβεύεται, ποια είναι τα κίνητρα του κακού, γιατί ο κακός μας πλέον έχει ξεκάθαρο κίνητρο. Ο βασικός κακός που είναι ο Steppenwolf και όχι ο Darkseid. Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε στα κακά της ταινίας. Οι χαρακτήρες The Flash και Cyborg από γλάστρες που ήταν στο Whedon's Cut γίνονται βασικοί πρωταγωνιστές. Επιτέλους αποκτούν backstory, δεν είσαι μαζί τους και σε παίρνουν από το χεράκι και σε πάνε μέχρι το τέλος. Έχουν δουλευτεί αυτοί οι δύο χαρακτήρες τόσο καλά σε αυτή την ταινία που πλέον όχι μόνο ανυπομονώ να δω τη solo ταινία του Flash, αλλά στεναχωριέμαι που δεν θα δω ποτέ και μια solo ταινία του Cyborg, ο οποίος, για να πω την ταπεινή μου αλήθεια, είναι και ο αγαπημένος μου χαρακτήρας πλέον από αυτή την ταινία. Και μιας και τον πιάσαμε το Cyborg, να πω ρε παιδιά το πόσο καλός και ωραίος ηθοποιός είναι αυτός ο Ray Fisher και είναι πολύ κρίμα που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τον ξαναδούμε σε αυτόν τον ρόλο αφού η DC το έδωσε δρόμο. Βέβαια, δεν έχω να πω το ίδιο καλά πράγματα για το σχεδιασμό του Cyborg που μου φαινόταν και από το Whedon's Cut λίγο περίεργος. Ο οποίος Cyborg, παιδιά, ακούστε τώρα, πλέον έχει ένα πολύ ωραίο backstory και δεν παίζει στο Justice League, είναι η Justice League και είναι και ο τρόπος που ο απλός άνθρωπος μετέχει σε αυτή την ομάδα, αφού ο Cyborg δημιουργήθηκε από έναν επιστήμονα, από τον πατέρα του δηλαδή. Όλα όμως τα πράγματα, όπως έχουν καλά, έχουν και κακά. Οπότε πάμε να τα δούμε. Τα κακά της ταινίας ξεκινάνε από το marketing. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Η ταινία έπρεπε με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει από αυτήν του 2017, οπότε προστέθηκε στο marketing της ο Darkseid και ο Joker. Εννοώ ότι γι' αυτό το λόγο πλασαρίστηκαν τόσο πολύ αυτοί οι δύο καινούργιοι χαρακτήρες, για να ξεχωρίζει το Snyder's Cut από το Whedon's Cut. Όμως, παιδιά, για να έχω και καθαρό το κεφάλι μου, όχι ότι θα κάνω spoiler, απλά εάν δεν θες να έχεις την παραμικρή υποψία για την ταινία και δεν την έχεις δει ακόμα, θα σου έλεγα να σταματήσεις εδώ το βίντεο. Όλα τα μέσα, όλα τα trailers βγάζανε το Darkseid μπροστά και σου έδιναν την εντύπωση πως σε κάποια στιγμή της ταινίας θα κατέβει κάτω και θα τα ξεπατώσει όλα. Μαντέψτε. Υπάρχει Darkseid στην ταινία, ok, αλλά έχει τον ίδιο ακριβώς ρόλο που είχε και ο Thanos στο πρώτο Avengers, αν με καταλαβαίνετε. Όσο για τον Joker, ούτε καν την ατάκα που ακούγεται στο τρέιλερ δεν λέει στην ταινία. We live in a society where honor is a distant memory. Λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ούτε καν μας έδειξαν το σκηνικό στο άδειο δωμάτιο που είχε κυκλοφορήσει σε φωτογραφίες πριν βγει η ταινία. Τίποτα, απλά έρχεται, λέει κάποια πράγματα και φεύγει, όπως είχα προβλέψει και σε ένα προηγούμενο βίντεο. Το οποίο, ok, το βρίσκω ολόσωστο, αλλά παιδιά, μην το προβάλλετε τόσο. Γιατί κακά τα ψέματα, και διορθώστε με άμα κάνω λάθος, οι περισσότεροι από εσάς περιμένατε να δείτε λίγο παραπάνω Joker και περιμένατε ο Joker να κάνει και πράγματα. Αλλά, επίσης, ναι, θα το πω,
δεν μου άρεσε ο Batman σε αυτή την ταινία. Και όταν λέω δεν μου άρεσε ο Batman, εννοώ δεν μου άρεσε ο Batman όταν δεν ήταν Batman. Δηλαδή σαν Bruce Wayne. Ήταν πολύ ήρεμος, πολύ ισορροπημένος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα που είχαμε δει από αυτόν τον Batman, που υποτίθεται ότι είναι ένας δολοφόνος που αρχίζει και το χάνει, επειδή έχει χάσει και τον Ρόμπι. Και δεν μου τέριαξε γενικά όλο αυτό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτός ο σκοτεινός ο Batman που είχαμε συνηθίσει από τις προηγούμενες εμφανίσεις του αυτό. Όχι ότι είναι κάτι που σε χαλάει πολύ, απλά επειδή ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας και είναι ένας από τους αγαπημένους μου Batman, λίγο μου στράβωσε παραπάνω από τα υπόλοιπα. Όπως και ο Aquaman δεν μου τέριαξε, αλλά εντάξει, ο Aquaman είναι ο Aquaman, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι ένας χαρακτήρας που δύσκολα μπορεί να ενταχθεί σε μια ταινία τέτοιας αισθητικής. Δεν είναι και τυχαίο το ότι η solo ταινία του Aquaman είναι εν μέρη και κωμωδία. Επιπλέον, ο J.K. Simmons δεν μου τέριαξε τόσο πολύ ως Commissioner Gordon, και εδώ να πω ρε παιδιά ότι, ηθοποιάρα ο J.K. Simmons το λατρεύουμε, αλλά υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί εκεί έξω, υπάρχουν τόσοι ηθοποιοί. Γιατί καστάρετε συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποια στιγμή θα κουράσει κάποιο πρόσωπο, κάποια στιγμή θα τον έχουμε δει τόσες πολλές φορές σε τόσους πολλούς ρόλους που θα τον έχουμε συνδέσει με κάποιους ρόλους, οπότε δεν θα μπορούμε να τον απολαύσουμε σε έναν άλλον. Ένα ακόμα μελανό σημείο στην ταινία μας είναι τα CGI που, στην πλειοψηφία τους ήταν εξαιρετικά, όμως υπήρχαν στιγμές που ένιωθες πως αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι λίγο προχειροφτιαγμένο. Δεν έγινε συχνά, ήταν πολύ λίγες αυτές οι στιγμές, δεν με χάλασαν και τόσο, αλλά έπρεπε να το αναφέρω. Και νομίζω πως τώρα που μιλήσαμε όλα, πάμε να βγάλουμε τα τελικά συμπεράσματα. Το πρόσημο για το Zack Snyder's Justice League είναι θετικότατο. Αξίζει κάποιος να τη δει που έχει δει ήδη την ταινία του 2017. Παιδιά, μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ταινία. Είναι τόσο διαφορετική, είναι τόσο καλύτερη, τόσο πληρέστερη της πρώτης, που κάνει αυτή του 2017 να φαίνεται σαν τρέιλερ μπροστά της. Μακάρι DC να καταλάβει μετά από την επιτυχία αυτού του Justice League ότι έκανε λάθος που άλλαξε δρόμο και να αφήσει τον Zack Snyder να ολοκληρώσει στην πραγματικότητα το όραμά του με μια δεύτερη ταινία ή, γιατί όχι, και με μια τριλογία ακόμα. Γιατί μόνη της αυτή η ταινία δεν ολοκληρώνει τίποτα. Απλά διορθώνει. Εύχομαι λοιπόν καλή προβολή σε όσους δεν την έχουν δει ακόμα και να σας πω πως, αυτοί δηλαδή που με ακολουθούν στο Instagram ήδη το γνωρίζουν, πως εδώ στην Ελλάδα ήδη υπάρχει η ταινία διαθέσιμη προς ενοικίαση στο Cosmote TV. Και δεν λέω παραπάνω γιατί, Cosmote, πού είναι τα λεφτά μου? Τόση διαφήμιση σου κάνουμε εδώ. Ελπίζω να το εκτιμήσεις. Περιμένω την άποψή σας στα σχόλια για όσους την έχουν δει και περισσότερα για το Justice League θα πούμε στο καλή ή κακή που θα έρθει για τη συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο γιατί είναι και 4 ώρες, έρχονται και πολλά αυτό το μήνα, οπότε έχουν πέσει λίγο πολλά. Θα γίνει όμως όσο πιο σύντομα γίνεται, όπου εκεί θα την πιάσουμε και, διασκεδάζοντας πάντα, θα δούμε και θα πούμε τα πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θες να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα και να είσαι πάντα συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.